Συνεχίζουμε εμείς την πολιτική, οικονομική αλλά και περιφερειακή ατζέντα μέσα από την ματιά των ανεξάρτητων Ελλήνων. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον συντονιστή των ανεξάρτητων Ελλήνων για την Φθιότητα, τον κύριο Ανδρέα Κολοκυθά. Καλησπέρα κύριε Κολοκυθά, τι κάνετε? Καλησπέρα σας και εσάς. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Με τον πρόλογο και το ξεκίνημα του Δελτίου βεβαίως είδαμε ένα θλιβερό ρεπορτάζ που είχε να κάνει με ένα 9χρονο παιδάκι το οποίο καταπλακώθηκε από κορμό πλατάνου και μονοπόλησε σε μεγάλο μέρος του Δελτίου μας την αρχή τουλάχιστον για το περιστατικό αυτό, κύριε Κολοκυθά. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε. Είναι ένα τραγικό γεγονός και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συλληπιθώ την οικογένεια για αυτό το πραγματικά δραματικό συμβάν, με την ελπίδα να μην ξανασυμβεί σε κανέναν κάτι παρόμοιο. Είναι δύσκολες οι ώρες, κυριότερα για την οικογένεια. Πάμε τώρα να δούμε την επικαιρότητα τώρα, κύριε Κολοκυθά, γιατί όλοι μας περνούμε δύσκολες στιγμές. Αυτό το οποίο διαβάζουμε και πάλι και μας αποσυντονίζει είναι ότι έρχονται νέα μέτρα, έχουμε την θολούρα του καλοκαιριού, δηλαδή τα μπάνια, και έχουμε ξεχαστεί τώρα ως Έλληνες. Οι πολιτικοί σίγουρα δεν το έχουν ξεχάσει. Όπως βλέπουμε, προετοιμάζεται η κοινή γνώμη για νέα μέτρα. Βλέπουμε κάθε μέρα ότι προκύπτουν νέες τρύπες στον προϋπολογισμό. Το πιο πρόσφατο βλέπουμε ότι ο ΑΕ έχει δυσκολία στο να πληρώσει συντάξεις. Είναι ένα βήμα πάντως πριν από το κράχ τώρα, μιας και το αναφέρετε, διάβαζα σήμερα κύριε Κολοκυθά, ο ΑΕ αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό έχει φαλήρηση. Έχουμε πει τόσες φορές ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε πει τόσες φορές και σαν ανεξάρτητοι Έλληνες τα χρέη των ελεύθερων επαγγελματιών να ρυθμιστούν έτσι ούτως ώστε να έχουν 240 δόσεις και το κράτος να μπορεί να πάρει λεφτά και όμως να μπορεί να τροφοδοτηθεί το ταμείο οικονομικά. Ανταυτού βλέπαμε μια πλήρη άρνηση τόσο καιρό και τώρα βλέπουμε την κυβέρνηση να παρακαλάει για 100 δόσεις στην Τρόικα. Τώρα μιλάτε για ένα ευαίσθητο θέμα. Υποτίθεται, καλά, τον ΟΑΕ δεν τον πληρώνει περισσότερο γιατί δεν μπορούν. Από την άλλη τώρα έρχονται να μας πούν ότι υπάρχει σημάδι ανάκαμψης στην αγορά όταν τα λουκέτα είναι χιλιάδες, κύριε Κολοκυθά. Ναι. Ή η κυβέρνηση δεν βλέπει κάτι ή εμείς. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ή στραβώς είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Εγώ θεωρώ ότι η πραγματικότητα είναι αυτή που βλέπει ο καθένας μας. Και όχι τα λογιστικά αποτελέσματα τα οποία βγαίνουν σε ένα γραφείο και είμαστε φημισμένοι πλέον σαν ελληνικό κράτος πώς βγαίνουν τα στατιστικά στοιχεία. Τα Greek statistics λέτε τώρα εσείς. Βεβαίως. Ναι. Γιατί να μην υποθέσουμε ότι και τώρα κάπως ανάλογα βγαίνουν τα στατιστικά στοιχεία που να δείχνουν ανάπτυξη. Η αγορά βράζει όμως, κύριε Κολοκυθά. Αυτό το οποίο εμείς αποτυπώνουμε ως ρεπόρτερ, εσείς ως γιατρός, άνθρωπος έξω στην πιάτσα, είναι ότι δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα. Δεν απλά δυσκολευόμαστε, είναι αδύνατο. Είναι αδύνατον. Βλέπουμε ότι βαλόμαστε πανταχώθεν από φόρους, από εισφορές, από χαράτσια για τα ακίνητα, από κάθε είδος έμεσου φόρου, είτε είναι αυτό ΦΠΑ, είτε είναι φόρος στα καύσιμα, είτε είναι οποιασδήποτε μορφής επιβάρυνση. Πλέον ο πολίτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί και βλέπουμε ότι ο στόχος αυτός που έχουμε ξαναπεί εδώ μέσα από το δελτίο σας είναι τα ακίνητα. Όταν βγαίνουν και λένε ότι θα γίνει μια ρύθμιση που να πληρώνεις ενίκιο για το ακίνητό σου, θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα. Έστω ότι υπάρχει ένας συμπολίτης μας ή εμείς οι ίδιοι, 40-45 ετών, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο δάνειο για το σπίτι του. Και αποφασίσει να μπει σε αυτή τη ρύθμιση, να πληρώνει ενίκιο για το σπίτι του. Μετά από 10 χρόνια έχετε την εντύπωση ότι θα μπορέσει μετά να αποπληρώσει το δάνειο, που θα είναι ακόμα χειρότερα το οικονομικό περιβάλλον? Δεν πιστεύω κανένας να πιστεύει ότι μπορεί να έρθει ανάπτυξη όταν διαρκώς αυξάνονται οι συνταξιούχοι, όταν διαρκώς αυξάνονται τα λουκέτα και ακόμα και αυτοί οι οποίοι δουλεύουν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις εισφορές τους. Είναι τραγική η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι τώρα σε ένα θέμα, γιατί μπορεί να είμαστε στο καλοκαίρι, αλλά έχει να κάνει με το χειμώνα. Και εδώ υπήρξε και η παρέμβαση και από τον κύριο Κουίκ, από την πλευρά του κόμματός σας, για τις δηλώσεις του Χρήστου Σταϊκούρα στη Real News, που είπε ότι αποτύχαμε με την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης, το φόρο. Ναι. Ξεπαγιάσαν εκατομμύρια οικογένειες και είπε ο Τέρενς Κουίκ, όχι, είναι πολύ αργά για δάκρυα, κύριε Σταϊκούρα. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά. Ήταν κάτι το οποίο φαίνονταν από την αρχή. Όταν το 2005,
πληρώναμε το πετρέλαιο θέρμανσης 50 λεπτά, αν θυμόσαστε. Και έχουμε φτάσει μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία να έχει διπλασιαστεί και βάλει η επιβάρυνση. Όχι επειδή έχει αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, επειδή φορολογικά επιβαρύνεται αυτή η τιμή. Δεν μπόρεσαν, στην Ελλάδα, έτσι. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Δεν μπόρεσαν όχι μόνο να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο πετρελαίου, ίσα-ίσα δημιουργήσαν ένα καινούριο λαθρεμπόριο, αυτό των ξύλων. Με όλα τα. Σωστά, σωστά. Τα γιατί στραφήκαν όλοι τώρα. Βεβαίως. Να κόβουν τα ξύλα, να υλοτομούν και να γίνεται ένα χαμό. Βέβαια, η παράνομη υλοτομία έχει φτάσει δηλαδή σε τέτοια επίπεδα που εξαφανίζονται δάση ολόκληρα πλέον. Χωριά, η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, που ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε δάση, και είναι τα πάντα. Οπότε ήρθαμε τώρα, μετά από 2 χρόνια εφαρμογής αυτού του μέτρου, να διαπιστώσουμε αυτό το οποίο ήταν αναμενόμενο. Ελπίζουμε τουλάχιστον και γι' αυτό να μην χρειαστεί η άδεια της Τρόικας προκειμένου να πάρουμε μια απόφαση προς το συμφέρον του πολίτη πάνω απ' όλα και των δημόσιων οικονομικών. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι χαθήκανε 700 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Τα οποία θα μπορούσε να τα έχει. Ναι, αλλά έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα 700 εκατομμύρια, αλλά τα φέραμε στα ζύγια μας. Πού θα το πρωτοδώσουμε μόνο αυτό το πλεόνασμα? Στις συντάξεις που κόβονται, στα αναδρομικά στους στρατιωτικούς. Mm-hmm. Σε οτιδήποτε άλλο τρέχουσα υποχρεώση έχει το ελληνικό κράτος. Εδώ ετοιμαζόμαστε να απολύσουμε άλλους 15.000 από το δημόσιο. Πού είναι το πρωτογενές πλεόνασμα? Δεν ξέρω, πάντως πολλές φορές, κύριε Κολοκυθά, φαντάζομαι το κάνετε κι εσείς, πολλοί το κάνουμε από εμάς, προσπαθούμε να μπούμε στο μυαλό αυτών των πολιτικών ανθρώπων που μας λένε κάντε κουράγιο, θα έρθουν καλύτερες ημέρες, έχουμε ανάπτυξη, και αυτό που ακούμε είναι ότι από Σεπτέμβρη θα έρθουν νέα μέτρα, νέο μνημόνιο ουσιαστικά. Ναι. Προφανώς μιλάμε για κρυφή ατζέντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν παρακολουθείς κάποιος την ιδιοσιογραφία... Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι μέσα στο μυαλό τους. Άλλα θέλουν να πούν, άλλα λένε. Όχι, εγώ πιστεύω ότι όλα ακολουθείται με σχέδιο. Γιατί ναι μεν η Τρόικα, η οποία αυτή κυβερνάει ουσιαστικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται στα ηνία της κυβέρνησης, mm-hmm. γιατί για οτιδήποτε χρειάζονται άδεια. Το έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι. Όταν η Τρόικα λέει, ναι, εντάξει, έκανα λάθος και του πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν το παίρνω πίσω. Ή έχω κάνει λάθος που έχω βάλει πολύ υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, αλλά δεν το παίρνω πίσω. Mm-hmm. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη? Η ανάπτυξη δεν θα έρθει, αντιθέτως βλέπουμε ότι ήδη προετοιμάζεται η κοινή γνώμη ότι θα έχουμε ένα χρηματοδοτικό κενό, το οποίο δεν ξέρουμε από πού θα καλυφθεί, ότι αυτό το κενό το 15 θα είναι 10 με 12 δις και ότι εάν πάρουμε ένα τρίτο πακέτο στήριξης φυσικά θα είναι συνδεδεμένο με νέα μέτρα και το κυριότερο είναι ότι δεν βλέπουμε καμία διάθεση από την πλευρά της Γερμανίας να ελαφρύνει το χρέος, το οποίο αυτό ευαγγελίζεται ο κύριος Σαμαράς, ότι θα διαπραγματευτεί το χρέος. Εμείς δεν έχουμε δει όμως κανένα ανάλογο μήνυμα από τους λεγόμενους δανειστές μας. Εδώ μας απομυζούν καθημερινά, κύριε Κολοκυθά. Βέβαια, πολλές φορές και με την ευκαιρία της συνάντησης και παλαιότερων, αλλά και με άλλους συνομιλητές, έχω πει ότι δεν φταίει πάντα ο βιαστής. Θα φταίξει 1-2 φορές στην αρχή. Επιτρέψτε μου να το πω λίγο έτσι, ομά για να το καταλάβουμε. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει και το θύμα να αντιδράσει. Εμείς είμαστε το θύμα. Εγώ φέρνω ένα παράδειγμα. Όλοι είμαστε αντίθετοι με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Ναι. Έτσι, ναι. Mm-hmm. Έβγαλε γνωστό σούπερ μάρκετ την τελευταία Κυριακή που ήταν ανοιχτά τις μπριζόλες 3,5 ευρώ και έγινε λαϊκό προσκύνημα. Για πέστε μου τώρα, ποιος φταίει, ο βιαστής ή το θύμα? Γιατί όλοι πήγαν να πάρουν σε εισαγωγικά το τυράκι από τη φάκα, χωρίς να πιστεύουν ότι αυτή η φάκα αργά ή γρήγορα θα χτυπήσει και τους ίδιους. Να δουλεύουν δηλαδή Κυριακή για 3,60. Δυστυχώς και το 3,60 τώρα στην Ελλάδα είναι πολύ σχετικό, κύριε Κολοκυθά. Κάποτε τα βλέπαμε σε ελληνικές ταινίες και έτσι μπορεί να γελάγαμε, τώρα θρυνούμε σε αυτό που λέτε ακριβώς. Θέλω να δούμε λίγο την προοπτική των εκλογών, κύριε Κολοκυθά. Αποκλείονται τέτοια σενάρια, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω τι πληροφόρηση μπορεί να έχετε κι εσείς και με τον πρόεδρό σας. Εμείς έτσι όπως τα βλέπουμε. Αντέχετε κι εσείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες στις εκλογές? Εμείς έτσι όπως τα βλέπουμε, σας έχω πει και την προηγούμενη φορά ότι είμαστε σε ένα στάδιο αναδιάρθρωσης. Και θεωρούμε ότι αυτό το αποτέλεσμα, το άσχημο που φέραμε στις ευρωεκλογές, ήταν το καμπανάκι, ορισμένα πράγματα να τα αλλάξουμε και ήδη είμαστε σε αυτή την πορεία και θεωρούμε ότι τα πάμε κάθε εβδομάδα και λίγο καλύτερα και με μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο.
θεωρούμε ότι θα τα πάμε πολύ καλά σε εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν, τις οποίες θεωρούμε ότι δεν θα μπορέσει να τις αποφύγει η συγκυβέρνηση. Το θεωρούμε αδύνατον δηλαδή να μαζέψει τους βουλευτές που χρειάζεται για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Οπότε και εμείς θα ήταν λίγο αφελές να θεωρούν κάποιοι ότι θα είμαστε εντελώς απροετοίμαστοι άμα προκύψουν εκλογές. Πάντως, υπάρχει μια φιλορροή των στελεχών σας τώρα τελευταία, κύριε Κολοκυθά. Δεν ξέρω αν το αποδίδετε κάπου. Εγώ έτσι θεωρώ ότι έχουμε σταθεροποιηθεί τώρα τον τελευταίο. Νομίζω ο κύριος Μαρκάτος πρέπει να ήταν ο τελευταίος. Ο κύριος Μαρκάτος αποπέμφθηκε, δεν έφυγε. Γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες, θα θέλω να θυμίσω, ότι έχουμε κάποιες αρχές, κάποιες θέσεις, τις οποίες εντάξει, μπορούμε κάπου να διαφωνούμε μέσα αλλού στη συνέδριά μας. Αλλού το στόχευα, ότι λίγο αρχίζετε, δεν ξέρω, δεν είχατε τη δυναμική όταν πρώτα εμφανιστήκατε στο πολιτικό σκηνικό. Σύμφωνοι ότι περάσαμε μία κρίση και ότι περάσαμε κάποιες στιγμές με κάποια στελέχη τα οποία δεν εξέφραζαν τόσο τις θέσεις του κόμματος όσο τις προσωπικές τους. Εμείς το τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο τους κάναμε κατανοητό σε όλους τους βουλευτές και σε όλα τα στελέχη που εκτίθονται περισσότερο στα ΜΜΕ ότι δεν έχουν δικαίωμα να εκφράζουν προσωπικές θέσεις. Είναι υποχρεωμένοι να εκφράζουν τις θέσεις της βάσης που είμαστε εμείς. Όταν τώρα κάποιος διαφοροποιείται από αυτό, εγώ θεωρώ πολύ καλώς έπραξε ο πρόεδρος και τον απέπεμψε και αργά ήταν. Θα έπρεπε σε άλλες περιπτώσεις παρόμοιες να είχε την ίδια ανάλογη αντίδραση και όχι να ανέχεται πράγματα τα οποία μας φέρνουν μετά σε κλίματα εσωστρέφειας. Δεν είναι αυτό το οποίο λένε πολλοί ή θυμίζεται και καλά λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό που έφτασε ανωδικά στο πικ και μετά είδατε τι. Θα θυμίσω τους λόγους γιατί έπεσε ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός και γιατί πέσαμε εμείς. Το κόμμα του κύριου Καρατζαφέρη άλλαξε πολιτική ατζέντα, συγκυβέρνησε, δεν το αποδέχτηκε ο κόσμος. Εμείς αντιθέτως κρατάμε τις θέσεις μας. Σε κάποιους δεν αρέσει και φυσικά κάθε στέλεχος το οποίο έφυγε και μας έκανε κακό επηρέασε και την κοινή γνώμη. Mm-hmm. Άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Αυτό όμως είναι κάτι παροδικό γιατί εμείς αποδεικνύουμε ότι ό,τι λέμε το τηρούμε. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε 2-3 τοπικά έτσι ζητήματα. Ό,τι θέλετε. Θέματα ιδιωτικοποίησης της δημόσιας περιουσίας ή το ξεπούλημα, όπως λένε πολλοί. Mm-hmm. Βρεθήκατε και σε πολλές συναντήσεις που έγιναν και με άλλους κομματικούς φορείς. Ας μην το κρύβουμε, δεν πειράζει. Όχι, φαντάζομαι όμως ότι έχετε τις διαφωνίες σας σε αυτό το πλάνο που προωθεί η κυβέρνηση. Και μην ξεχνάμε εδώ στην περιοχή της Θειότητας και της Στερεάς, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολύ δημόσια περιουσία. Χιονοδρομικό, ιαματικά, χίλια δύο που να είναι ξεκινήσει και που να τελειώσει. Είναι πραγματικά ένας πρικισμένος νομός και όχι επειδή είμαστε κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής. Δηλαδή αν εκμεταλλεύονταν η Θειότητα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, το βιωτικό επίπεδο θα ήταν πολύ καλύτερο και δεν θα εξαρτώνταν από καμία κεντρική πολιτική παρέμβαση. Έτσι, mm-hmm. Γιατί αν εμείς τώρα είχαμε μια καλύτερη αυτοοργάνωση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, σαν πολίτες οι ίδιοι, ας πούμε τα ιαματικά λουτρά, θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε όπως ήταν τις εποχές του 60 και του 70. Και για όσους δεν γνωρίζουν, οι παλαιότεροι θα το θυμηθούν, ότι ναι, η χάραξη της νέας εθνικής οδού επηρεάστηκε από τα λουτρά των καμένων βούρλων. Και ότι κάποιοι ισχυροί της εποχής, όπως ο πρώην Σαουδάραβας βασιλιάς ο Ίμπν Σαούντ, ήθελε να κάνει εκεί τα ιαματικά του λουτρά. Περιγράφονταν τα καμένα βούρλα ως η πιο σύγχρονη λουτρόπολη της εποχής εκείνης. Και τι κάναμε εμείς, τα εγκαταλείψαμε, αφήσαμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Ποντάραμε στις παραλίες μας, οι οποίες, αν και όμορφες, σε άλλα μέρη της Ελλάδας, συγγνώμη που θα το πω, είναι πιο ανταγωνιστικές. Mm-hmm. Και αντί να αφήσουμε εμείς να τραβάμε τον κόσμο με πυρήνα τα ιαματικά, θα θυμίσω ότι η Ουγγαρία, η Τουρκία και η Τσεχία έχουν εκμεταλλευτεί πολύ λιγότερες ιαματικές πηγές και έχουν γίνει διάσημες στο ευρωπαϊκό κοινό ως τόπος ιαματικού, παύλα ιατρικού τουρισμού. Εμείς αυτό εδώ πέρα θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε και όχι μόνο ως προς τα ιαματικά. Μπορούμε να το συνδέσουμε με την γενικά το ευζήν, το οποίο θα μπορούσε να τονωθεί με μια βιολογική καλλιέργεια, οπότε να οι αγρότες. Το μοσχάρι, το κρέας, το χοιρινό, το οποίο θα έχει αναπτυχθεί επίσης πάνω σε βιολογικές βάσεις, οι μεταφορείς, οι γιατροί, οι φυσικοθεραπευτές, τουριστικά να αναπτυχθεί λόγω των επισκέψεων των τουριστών εδώ πέρα
για... Τώρα βάζετε δύσκολα πράγματα, ναι, κύριε Πολιτικά. Σας λέω, υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες. Αυτό ως προς τον καλοκαιρινό τουρισμό και το χειμερινό τουρισμό μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, όπως είπατε και εσείς, ο ίδιος στο χιονοδρομικό κέντρο. Αλλά όταν είναι δύσκολη η πρόσβαση, γιατί κακά τα ψέματα, οι δρόμοι είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Και αντιθέτως, απαξιούμε μόνοι μας την ίδια την περιουσία. Για ποιο λόγο να έρθει κάποιος? Κύριε Κολοκυθά, δεν ξέρω πώς προδιαγράφεται το μέλλον μας, είτε σε περιφερειακό είτε σε πανελλαδικό επίπεδο. Το καινούριο σπορ των Ελλήνων είναι η απεσιοδοξία και η κατάθλιψη, κύριε Κολοκυθά. Αρνούμε να δεχτώ σαν Έλληνας πολίτης ότι όλοι εδώ οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους και περιμένουν απλά να έρθει το μοιραίο. Θεωρώ ότι κυριαρχεί η άποψη ότι δεν αφορά τους ίδιους το πρόβλημα. Θεωρώ ότι... Έλα μωρέ, καλά είμαι εγώ, λένε τώρα. Α, μπράβο. Άντε, ο άλλος είναι ακόμα. Μπράβο. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα και δυστυχώς από την κακή άποψη θα συνειδητοποιήσουν ότι το πρόβλημα αφορά όλους μας. Και πρέπει πρώτα να αυτοοργανωθούμε σαν πολίτες πάνω απ' όλα. Πώς θα προστατεύσουμε τους εαυτούς μας. Και μετά αυτό να το εκφράσουμε. Όταν βλέπω ότι υπάρχουν συνδικαλιστικοί φορείς ή φορείς διάφορων εργοστασίων, συλλογικοτήτων, οι οποίες κάθε μέρα διαμαρτύρονται για το πρόβλημά τους. Και όταν έρχονται η ώρα των εκλογών, επικροτούν την κυβερνητική πολιτική, τότε τι να πει κανείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Κολοκυθά. Θα ευχηθώ καλά μπάνια. Τα μπάνια του λαού είναι δεν τώρα. Δεν υπάρχουν μπάνια για μας. Εμείς δεν εδώ υπάρχουν. Είμαστε... Όχι. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με την υπόλοιπη ατζέντα από την περιφέρεια της Στερεάς.